ελικόπτερα, περιπολίες, σειρματοπλέγματα. Τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας θωρακίζονται, καθώς η Πολωνία έχει εξελιχθεί σε νέο σημείο εισόδου προς την Ευρώπη για χιλιάδες μετανάστες. Από την αρχή του έτους, πάνω από 4.000 μετανάστες πέρασαν στην Πολωνία. Μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν 2.000 άνθρωποι που ζήτησαν άσυλο. Οι περισσότεροι προέρχονται από Μέση Ανατολή και Ασία. Ζητάμε προστασία από τους διεθνείς οργανισμούς, τα Ηνωμένα Έθνη και τα Ευρωπαϊκά Έθνη. Η Πολωνία στέλνει πίσω τους περισσότερους, ενώ κάποιοι μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής προσφύγων μεταναστών. Αυτή η ομάδα αιτούν τον άσυλο συνελήφθη πριν από 2 εβδομάδες και κρατείται στα σύνορα. Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων τους επισκέφτηκαν για να τους βοηθήσουν. Η συνοριοφυλακή είπε ότι πρέπει να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Εμείς τους δώσαμε έγγραφα για να εκπροσωπηθούν από δικηγόρους. Έδωσαν όλα τα στοιχεία τους για να τους βοηθήσουμε νομικά. Πολωνία, Λιθουανία, Λετωνία και Εσθονία κατηγορούν τη Λευκορωσία ότι εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό ως απάντηση στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς Λουκασέγκο. Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι θα ποινικοποίησε την παράνομη είσοδο στο έδαφος της. Ένας τέτοιος νόμος θα είναι κατάφορη παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Είναι επίσης αντίθετο στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που προβλέπουν ότι κάθε ξένος πρέπει να έχει πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου. Είναι επίσης αντίθετο στο Σύνταγμα της Πολωνίας. Μιλώντας στο Euronews, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας τόνισε την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων. Σχεδιάζουμε τη βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών που θα επιταχύνουν τη διαδικασία αίτησης για άσυλο και αυτό για να απαντήσουμε σε όσα συμβαίνουν τώρα στα σύνορα. Ως κράτος μέλος της Ένωσης πρέπει να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, δηλαδή να προστατεύσουμε τα σύνορα της Πολωνίας και τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το ίδιο κάνουν οι γείτονές μας στη Λιθουανία και στη Λετωνία. Η κατάσταση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας επιδεινώνεται. Αποθήσεις γίνονται ήδη και σχεδιάζεται μεγαλύτερος φράκτης. Αποτέλεσμα θα είναι περισσότεροι μετανάστες εγκλωβισμένοι κατά μήκος των συνόρων, με περιορισμένη πρόσβαση σε βοήθεια και σε νομική υποστήριξη.